Σάββατο σήμερα, έτσι. Κουφάλογο, μεγάλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση στις επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα, τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Διαδοχικές κατηδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η οικοδόμηση μιας εθνικής γραμμής στο ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην ενημέρωση που έκανε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, σημειώνοντας πως οι διαφορετικές απόψεις είναι θεμητές, αλλά όχι οι μικροκομματικές σκοπιμότητες. Διαδοχικές κατηδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η οικοδόμηση μιας εθνικής γραμμής στο ονοματολογικό των Σκοπίων, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ενημέρωση που έκανε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, σημειώνοντας πως οι διαφορετικές απόψεις είναι θεμητές, αλλά όχι μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρώτος πέρασε την είσοδο του Μαξίμου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση η οποία διήρκησε 40 λεπτά. Ήρθα στο Μέγαρο Μαξίμου ως είχα υποχρέωση εκ του θεσμικού μου ρόλου. Ο κύριος Τσίπρας ενημερώνει σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ εδώ και πολλές εβδομάδες έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Σε όλο αυτό το διάστημα, απέφυγε συστηματικά να διαμορφώσει συνθήκες πραγματικής συνεννόησης και συνένεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ενημέρωσε ποτέ ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε τον ελληνικό λαό. Προσήλθε στη διαπραγμάτευση χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη του κυβερνητικού του εταίρου. Το χειρότερο όμως, δίχασε τους Έλληνες. Περιφρόνησε με προκλητικό τρόπο τους συμπολίτες μας που δικαιολογημένα εκφράζουν την πατριωτική τους ευαισθησία. Αντί να διαμορφώσει ένα ισχυρό εθνικό μέτωπο, επιδόθηκε σε μικροκομματικά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο, κλείνει ένα παράθυρο ευκαιρίας που οι συγκυρίες προσέφεραν προς αξιοποίηση. Η διαπράτευση έτσι όπως διεξελίσσεται προκαλεί βαριές ανησυχίες. Η κυβέρνηση προβαίνει ήδη σε παραχωρήσεις χωρίς να λάβει συγκεκριμένα και μη αναστρέψιμα ανταλλάγματα για τη χώρα μας. Η πολύ σοβαρή παράληψη του κ. Τσίπρα να θέσει ρητά και δημόσια το ζήτημα αλλαγής του συντάγματος της γειτονικής χώρας ως αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση εξασθένισε την εθνική γραμμή. Ο κατακαιρματισμός της λύσης σε επιμέρους θέματα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός γιατί υπονομεύει ευθέως τα συμφέροντα της Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία υπερασπίστηκε τα εθνικά θέματα με υπευθυνότητα, σθένος και αποφασιστικότητα. Ο βίος και η πολιτεία του κ. Τσίπρα, αλλά και ως τώρα χειρισμοί του στο θέμα των Σκοπίων, δεν πείθουν ούτε κατ' ελάχιστον τους Έλληνες ότι μπορεί να κάνει το ίδιο. Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τον κ. Τσίπρα να διαπραγματευτεί τίποτα. Άλλωστε, κάθε φορά που διαπραγματεύτηκε, τα αποτελέσματα για τη χώρα και τους πολίτες ήταν τραγικά. Το ζήτημα των Σκοπίων δεν είναι απλά ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αφορά την εθνική μας συνείδηση, την ιστορία μας, εν τέλει την ίδια την ταυτότητα των Ελλήνων. Επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει πριν από λίγες μέρες. Δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πορευθεί σε αυτόν τον δρόμο μόνος του. Ας μην ψάχνει τώρα για άλοθη, ούτε για συνενόχους. Το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε στις 12.30 το μεσημέρι η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φόφη Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά ζήτησε ξανά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί ο κύριος Τσίπρας προχώρησε σε συζητήσεις χωρίς να έχει επιβεβαιώσει την εθνική γραμμή.
Επανέλαβε ότι η διγλωσία των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δυσκολεύει τη διαπραγμάτευση και επισήμανε ότι η λύση δεν μπορεί να αφορά μόνο το όνομα, αλλά και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για τον αλυτρωτισμό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ η ενημέρωση. Αν και δεν σου κρύβω ότι προσέρχομαι με μικρό καλάθι όσον αφορά στα αποτελέσματα της όλης ιστορίας, είπε ο κύριος Κουτσούμπας στον Αλέξη Τσίπρα στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες. Καλό είναι να αναπτύσσονται διακρατικές σχέσεις, αλλά όχι χωρίς εφησυχασμό. Προέχει να λυθούν ζητήματα αλυτρωτισμού και εθνικιστικών τάσεων που αφορούν το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, υπογράμμισε ο κύριος Κουτσούμπας. Καλησπέρα. Καλά. Καλησπέρα. Άλλωστε εδώ προέχει. Και βέβαια η ενημέρωση, κάλλιο αργά παρά ποτέ λένε, πάντα καλοδεχούμενοι είναι. Σημασία είναι να είναι ποιοτική. Σύμφωνα, αν και εγώ δεν σου κρύβω ότι προσέρχομαι με μικρό καλάθι όσον αφορά τα αποτελέσματα της όλης ιστορίας μέχρι τα τώρα, γιατί οπωσδήποτε είναι θετικό, είναι καλό από τη μια μεριά να αναπτύσσονται οι διακρατικές σχέσεις, ιδιαίτερα με γειτονικές χώρες, αλλά απ' την άλλη, δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί, δεν χρειάζεται εφησυχασμός πολύ περισσότερο και φυσικά κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται και ανάδειξη δευτερογόνων ζητημάτων, αλλά κύριων ζητημάτων και ειδικά στα Βαλκάνια τώρα που υπάρχουν ανταγωνισμοί μεγάλοι και οικονομικά συμφέροντα και πολιτικά συμφέροντα μεγάλα και συγκρούονται ισχυρές δυνάμεις. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι εθνικισμοί πάντοτε στα Βαλκάνια ήταν η αιτία των προβλημάτων. Βέβαια, γι' αυτό προέχει να λυθούν ζητήματα αλυτρωτισμού, εθνικιστικών τάσεων και μια σειρά ζητήματα που αφορούν το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας ή άλλα. Θα σε ενημερώσω αναλυτικά. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο του ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη και ακολούθησε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Συνήθε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 σε έκτακτη συνεδρία η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Μακαριώτο για τα διατρέξαντα από την προηγούμενη συνεδρία της του μηνός Ιανουαρίου έως και σήμερα σχετικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και ιδιαιτέρως την εκκλησιαστική παράμετρο για το οποίο είχε εκδώσει στις 10 Ιανουαρίου 2018 σχετικό ανακοινωθέν. Εκτάκτως συνήλθε την Παρασκευή η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και των Συλλαλητηρίων. Σε ανακοίνωσή της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ορισμένοι ούτε ανέγνωσαν ορθά το γράμμα, ούτε αντιλήφθησαν ουσιαστικά το πνεύμα της ξεκάθαρης θέσης περί της μη αποδοχής εκ μέρους της Εκκλησίας του Όρου Μακεδονία ή παράγωγού του, ως συστατικού του ονόματος του κράτους των Σκοπίων, που άλλοτε θα είχε επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης Εκκλησίας της Μακεδονίας. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα συλλαλητήρια, τονίζει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ελεύθερης εκφράσεως των κληρικών και λαϊκών μελών της, σέβεται το δικαίωμα αυτών να πράττουν κατά συνείδηση, με σύνεση και υπευθυνότητα. Εν κατακλείδη στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου να τελέσει συνοδική θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ήρωα του μακεδονικού αγώνα Παύλου Μελά και όλων των Μακεδονομάχων, στον τόπο που ηρωικώς έπεσαν, στάτιστα της Μητροπόλεως Καστοριάς. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος παρατηρεί ότι ορισμένοι ούτε ανέγνωσαν ορθά το γράμμα, ούτε αντιλήφθησαν σωστά το πνεύμα της ξεκάθαρης θέσης της περί της μη αποδοχής εκ μέρους της Εκκλησίας του Όρου Μακεδονία ή παραγόγου του ως συστατικού του ονόματος του κράτους των Σκοπίων, που άλλωστε θα είχε επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης Εκκλησίας της Μακεδονίας. Μιας θέσης, την οποία πρώτη η ίδια, με πλήρη συνέστηση της ιστορικής της ευθύνης, διετύπωσε με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, συμμεριζόμενη απόλυτα την εύλογη αγωνία και των ιεραρχών που διατημένουν τις ιερές Μητροπόλεις της Μακεδονίας μας, αλλά και τις δικαιολογημένες ανησυχίες του κυρίαρχου λαού και σύσσωμου του οικουμενικού ελληνισμού σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο εθνικό θέμα. Γιατί στο όνομα Μακεδονία περικλείονται και κορυφώνονται οι αλυτρωτικές διαθέσεις του κράτους των Σκοπίων.
εκφράζει δε τη λύπη και την πικρία της, διότι κάποιοι ηθελημένα παρερμήνευσαν την υφάλεια και ενωτική επισήμανση του μακαριωτάτου Προέδρου της, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, περί της ανάγκης αντιμετώπισης του όλου ζητήματος με όρους εθνικής συνένεσης, συνεννόησης και ομοψυχίας, στη διάρκεια της ενημέρωσής του από τον κύριο Πρωθυπουργό για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ονομασία του κράτους των Σκοπίων, την 5η 18 Ιανουαρίου στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, κατόπιν πρωτοβουλίας του κυρίου Πρωθυπουργού, και την ταυτόχρονη ενημέρωσή του από τον Μακαριότατο για την εκκλησιαστική διάσταση του θέματος. Η Εκκλησία της Ελλάδος, πρωτοπόρος διαχρονικά στους αγώνες του έθνους, θεωρεί ότι κάθε έκφραση υπερασπίσεως των δικαίων της Μακεδονίας μας είναι επενετή, αρκεί αυτή να είναι γνήσια, ανιδιοτελής και πηγαία και πάντα στο πνεύμα μιας νόμιμης και δημοκρατικής εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ελευθερίας εκφράσεως των κληρικών και λαϊκών μελών της, σέβεται το δικαίωμα αυτών να πράττουν κατά συνείδηση, με σύνεση και υπευθυνότητα. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους συνδικαλιστές της αστυνομίας οι διαταγές που λαμβάνουν αστυνομικοί για ενίσχυση των μέτρων φύλαξης σε συμβολιογραφία, προκειμένου να μην εμποδίζονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί από τις διάφορες συλλογικότητες. Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων δηλώνει ότι δεν θα ξεσπιτώσουμε εμείς τους Έλληνες, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση, αντί να μεριμνήσει για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, επιστρατεύει κατά παράβαση και πάλι των προεκλογικών της υποσχέσεων την ελληνική αστυνομία για να εφαρμόσει μια αλλοπρόσαλη πολιτική που πέραν όλων των άλλων φαίνεται σε ευθεία αντίθεση και σύγκρουση τους αστυνομικούς με ολόκληρη την κοινωνία. Δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την απόφασή της να αναθέσει στην αστυνομία τη φύλαξη συμβολογραφικών γραφείων, όπου θα εκτελούνται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ασκεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, επισημένοντας ότι δεν θα ξεσπιτώσουμε εμείς τους Έλληνες. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΣΥ αφήνει αιχμές για μετατροπή της Ελλάς σε security που χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από την κυβέρνηση, με γνώμονα το χρήμα. Ενώ παράλληλα προειδοποιεί για κίνδυνο σύγκρουσης της αστυνομίας με την κοινωνία, την οποία έχει αποστολή να προστατεύει. Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι η απόσπαση δυνάμεων για την προστασία των συμβολογραφικών γραφείων αποδυναμώνει το έργο της ευρύτερης αστυνόμευσης, με συνέπεια να υπονομεύεται το αγαθό της ασφάλειας για το σύνολο της κοινωνίας. Κύριε Ίδα, δυστυχώς η κυβέρνηση θέλει την αστυνομία σε ρόλο security και όχι για το πραγματικό ρόλο που έχουμε οριστεί από τους νόμους. Η κυβέρνηση δυστυχώς αποφάσισε να διαθέσει 149 αστυνομικούς, οι οποίοι θα είναι υπονομισμένοι για τη φύλαξη των συμβολιογραφικών γραφείων κατά τη διάρκεια των πληστηριασμών. Εμείς βέβαια είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Το έχουμε διατρανώσει σε όλους τους τόνους. Κύριε Ίδα, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια διαμαρτυρία έξω από τα ειρηνοδικεία κατά τη διάρκεια των πληστηριασμών, όταν θα διενεργούνται. Γιατί εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία των αντιλαϊκών διαθέσεων της κυβέρνησης όσον αφορά τους πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών. Δεν θα γίνουμε εμείς συμμέτοχοι στην κυβέρνηση όσον αφορά την αρπαγή των κατοικιών από τα ειρηνοδικεία. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια των πληστηριασμών. Σε πρώτη φάση, από ό,τι γνωρίζουμε, αυτοί οι συνάδελφοι θα είναι μονάχα για την Αθήνα. Τώρα, εάν προκύψει κάτι ανάλογο και στην επαρχία, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, σε κάθε περίπτωση θα είμαστε κι εμείς εκεί. Η ΠΟΑΣΥ προειδοποιεί ότι το προσεχές διάστημα η κατάσταση θα οξυνθεί, λαμβάνοντας ενδεχομένως και ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί την κυβέρνηση να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε η αστυνομία να μην εμπλακεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη που θα είναι επιζήμια για τους αστυνομικούς και την κοινωνία. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι άλλος. Ο ρόλος των αστυνομικών είναι να είναι δίπλα στον πολίτη. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Βλέπετε και εσείς τι γίνεται. Καθημερινά έχουμε κλοπές, διαρρήξεις κατοικιών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε εκεί, στον τόπο αυτό. Χρειαζόμαστε δύναμη για την φύλαξη του πολίτη και όχι να μπαίνουμε στη δικασία να εκτελούμε καθήκοντα τα οποία δεν είναι της ιδιότητάς μας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και
και στο επόμενο χρονικό διάστημα περιμένουμε και τις οδηγίες της Ομοσπονδίας τι μέλη γενέστε. Η συμπλήρωση τριών χρόνων διακυβέρνηση του τόπου από τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να αναλογιστούμε τι άλλαξε στη χώρα αυτή την τριετία. Μας δίνει όμως και τη δυνατότητα να σκεφτούμε ακόμα σε πόσο ωριακό σημείο έχει βρεθεί η Ελλάδα στο τέλος του 2014, το οποίο κατάφερε να το υπερβεί με την πολιτική ανατροπή του Ιανουαρίου του 2015. Τη σημασία αυτής της πολιτικής ανατροπής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικότερα για την Ευρώπη, δηλώνει μεταξύ άλλων ο συντονιστής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΑ. Τρία χρόνια μετά, η μεγάλη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια έχει αρχίσει να αποδίδει καρπού στον Ίζη Κουμουνδούρου με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου το 2015 και συνεχίζει λέγοντας πως η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές συνιστά ορόσημο για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Για πρώτη φορά η αριστερά ανέλαβε κυβερνητικές ευθύνες με σκοπό να θέσει τη χώρα σε μια νέα πορεία με επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών. Παρά τους αρνητικούς σχετισμούς δύναμης παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον όπου επικρατεί το νεοφιλελεύθερο παράδειγμα, παρά τις ισχυρές αντιδράσεις που αντιμετωπίσαμε, όπως λέει Κουμουνδούρου, στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, από καλά ριζωμένα συμφέροντα, καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα να ανακτήσει το χαμένο της κύρος. Έκλεισαν τρία χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την συμμαχική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μετά από μια μεγάλη και οδυνηρή περιπέτεια της χώρας μας, νομίζω ότι αφήνουμε πίσω μας την εποχή των μνημονίων και της σκληρής επιτροπίας, μια εποχή που σημαδεύτηκε από σκληρή λιτότητα και βαθιά ύφεση, από επένδυση και ταπείνωση και αναξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση οδηγεί με σταθερά αλλά αργά βήματα τη χώρα μας προς την έξοδο από τα μνημόνια, προς την έξοδο από την σκληρή επιτροπία, προς την οικονομική αυτοδυναμία και προς μια νέα πορεία και μια νέα προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, στο δυσμενή διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, στον ανελέητο πόλεμο που δέχτηκε η κυβέρνηση από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, κατάφερε να σταματήσει την κατάρρευση σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς. Τη δυνατότητα να αφήνουν την τσάντα στο σχολείο μία Παρασκευή το μήνα έχουν οι μαθητές σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Στόχος του προγράμματος Τσάντα στο σχολείο είναι οι μαθητές του σχολείου να αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους. Τη δυνατότητα να αφήνουν την τσάντα στο σχολείο μία Παρασκευή το μήνα έχουν όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να ξεκουράζονται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, να αφήνουν τη σχολική τσάντα στην αίθουσα του σχολείου και για δύο ημέρες να απαλλάσσονται από την εντατική μελέτη, τη σχολική προετοιμασία και τις αντίστοιχες εργασίες. Η δράση απευθύνεται στους μαθητές όλων των δημόσιων δημοτικών σχολείων της χώρας. Ξεκίνησε να υλοποιείται στα μέσα Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους έως τη λήξη του. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ καλό, αν τελικά το εφαρμόσουν και οι δάσκαλοι. Ο στόχος είναι να αγαπήσει ο μαθητής το σχολείο. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, πρέπει το παιδί όταν γυρίζει από το σπίτι, στο σπίτι από το σχολείο να είναι χαρούμενο. Να μην είναι κατσουφιασμένο, να θέλει την επόμενη μέρα να πάει, να ξυπνήσει χαρούμενο και να πάει στο σχολείο ευχάριστα για να δει τους φίλους, να δει τον δάσκαλο και τους άλλους καθηγητές που θα κάνουν τα διάφορα μαθήματα. Μπορούν δηλαδή τα παιδιά να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, το Σαββατοκύριακο να ασχοληθούν με διάβασμα που δεν έχει σχέση με το σχολείο, να διαβάσουν κάποια άλλα βιβλία, να βρεθούν μαζί με τους γονείς, με τους φίλους, να δουν μαζί τηλεόραση και γενικά να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το σχολείο και με τα μαθήματα της Δευτέρας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο παγωτού της Κρικρή στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Σερών, με καλεσμένους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της εταιρείας την περασμένη χρονιά, καθώς και οι στόχοι για το νέο έτος 2018. Με μεγάλη επιτυχία και με σύνθημα «Μαζί για την πρωτιά» πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο παγωτού της Κρικρή στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Σερών με καλεσμένους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρικρή, Παναγιώτης Τσινάβος, εκφράζει την ευχαρίστησή του για την πορεία της εταιρείας και δηλώνει αισιόδοξος
για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας ότι πάντα στόχος είναι η πρωτιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση εξαγωγών κατά 50% συγκριτικά με τη χρονιά του 2016 σε συνολικά 24 χώρες. Λοιπόν, σήμερα βρεθήκαμε όλοι οι συνεργάτες, αντιπρόσωποι του παγωτού από όλη την Ελλάδα, στο ετήσιό μας συνέδριο, για να κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, που ήταν πάρα πολύ θετικός, και να βάλουμε τα σχέδια και τα πλάνα για την επόμενη χρονιά και να ανακοινώσουμε τα νέα προϊόντα. Το 2017 ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά για την Κρυκρή. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν πάνω από 17%. Αποτέλεσμα των πετυχημένων νέων λανσανισμάτων που κάναμε, όπως το προϊόν Derby με την συνεργασία με την Ίον. Πήγαν πολύ καλά οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές φέτος ξεπέρασαν το 50% σε σχέση με την περσινή χρονιά του 2016. Πλέον τα γιαούρτια και παγωτά της Κρυκρή διανέμονται σε πάνω από 24 χώρες. Κυρίως, κύριε, η παρουσία μας είναι στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στην Ιταλία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, η επί σειρά ετών ανωδική πορεία της εταιρείας, η σημαντική αύξηση πωλήσεων που ξεπερνά το συν 17% για τη χρονιά του 2017, αλλά και ο στόχος για την πρωτιά στην εγχώρια αγορά, καθώς η Κρυκρή αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε τυποποιημένη μάρκα παγωτού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Ήρθαμε για να πανηγυρίσουμε τις πωλήσεις της περασμένης χρονιάς. Κινηθήκαμε περίπου συν 19%, που ήταν ένα συγκλονιστικό νούμερο για την εποχή της κρίσης. Η εταιρεία πάει μπροστά. Την πολύ επιτυχημένη πορεία επίσης και στα μερίδια. Το 2017 είμαστε η δεύτερη μάρκα παγωτού στην Ελλάδα με τυποποιημένο παγωτό. Η Κρυκρή είναι μια εταιρεία συνώνυμο της αγνότητας, της υψηλής ποιότητας και της γεύσης. Για το λόγο αυτό, εδώ και πάνω από 60 χρόνια, τα παγωτά Κρυκρή είναι τα παγωτά της καρδιάς μας. Είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια. Λανσάραμε ήδη το στραγγιστό και αγαπημένο που θέλουμε να γίνει το αγαπημένο ελληνικό γιαούρτι για όλη την Ευρώπη, για όλους τους Ευρωπαίους. Ήδη πάει πάρα πολύ καλά στην ελληνική αγορά και σε μικρό διάστημα λανσάρεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και σήμερα θα ανακοινώσουμε και τα νέα μας παγωτά, που δεν θα είναι λίγα, για να συνεχίσουμε την θετική μας πορεία. Ήδη η εταιρεία Κρυκρή κατέχει την δεύτερη θέση στην αγορά του παγωτού και στην αγορά του γιαουρτιού. Φυσικά ο στόχος μας είναι η πρωτιά. Οι άνθρωποι μας, οι εργαζόμενοι της Κρυκρή, όλη η οικογένεια της Κρυκρή έχει τη στόφα του νικητή και γι' αυτό διεκδικεί την πρώτη θέση. Οπότε μελλοντικά κοιτάμε μόνο την κορυφή και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε και τα καινούργια μας προϊόντα και τα καινούργια μας σχέδια πώς θα φτάσουμε στην κορυφή. Και έχουμε πολύ ωραία και πρωτότυπα πράγματα να πούμε σήμερα. Και έτσι όλη η ομάδα έχει έρθει με αγωνία να ακούσει τα καλά μας νέα. Με σκοπό την εκπαίδευση των παραγωγών για την ενίσχυση των καλλιεργιών που βρίσκονται στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, από τις οποίες περνά ο αγωγός ΣΤΑΠ, αρχίζει το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής εκπαίδευσης με χρηματοδότηση στις τρεις περιφέρειες από όπου δέρχεται ο αγωγός. Εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε αγρότες και κτηνοτρόφους των περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός ΣΤΑΠ προσφέρει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας επένδυση αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΤΑΠ. Το πρόγραμμα ονομάζεται Ευδόκιμη Γη και τελεί υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής εκπαίδευσης με χρηματοδότηση στις τρεις περιφέρειες από που διέρχεται ο αγωγός. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον μιας καλλιεργητικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής περιόδου και να αξιολογηθεί επαρκώς η εφαρμογή των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι παραγωγοί. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες στο Επιμελητήριο Σερών. Το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη αποσκοπεί στην ενημέρωση των παραγωγών, στην εκπαίδευση αυτών, όσων παραγωγών θα λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Έχει ως σκοπό να βελτιώσει την παραγωγικότητα των εκτροφών και των καλλιεργειών, να περάσουμε καινοτόμες τεχνολογίες στους παραγωγούς,
ώστε μέσα από την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών να καταφέρουμε στο τέλος να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, οικονομικό κυρίως για αυτούς και παραγωγικό. Τα σεμινάρια αυτά αφορούν τις περιοχές στις οποίες εμπλέκεται ο αγρός ΤΑΠ, από όπου περνάει ο ΤΑΠ. Σε κάθε περιοχή αναλαμβάνει να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει ανθρώπους σχετικά με τις καλλιέργειες είτε με τις εκτροφές που ενδημούν στον κάθε νομό. Στο νομό των Σερών θα ασχοληθούμε με την ευωπαρβατοτροφία όσον αφορά το κομμάτι της ζωικής παραγωγής, εκπαίδευση των κτηνοτρόφων σχετικά με τη διαχείριση των μονάδων τους, την παραγωγικότητα αυτών, και στα πλαίσια αυτών των εκπαιδεύσεων θα προσπαθήσουμε να περάσουμε νέες τεχνολογίες καινοτόμες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εκτροφών. Επιδίωξη όλων των συνεργαζόμενων φορέων είναι το συγκεκριμένο έργο να λειτουργήσει ως νέο και καινοτόμο παράδειγμα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα ευρύτερα, αλλά και να αναδειχθεί για ακόμη μια φορά η σπουδαιότητα της ταυτότητας των προϊόντων που καθίστανται άμεσα έτσι ιχνηλάσιμα. Εδώ στο νομό Σερών έχουμε μια φυλή προβάτων, το σεραϊκό πρόβατο, το οποίο είναι άριστα προσαρμοσμένο στο περιβάλλον, έχει σχετικά καλές αποδόσεις. Αν μπορούσαμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το ζώο, να το βελτιώσουμε, να πάρουμε όλα τα καλά που μπορούμε να βάλουμε αυτό το πρόβατο, θα είχαμε ένα συγκεκριμένο ζώο από μια συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο θα παρήγαγε, όπως και παράγει, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και θα το έκανε διαφορετικό στην αγορά. Οπότε όλη αυτή η παραγωγή που ασχολούνται με το σεραϊκό πρόβατο δεν θα είχαν να αντιμετωπίσουν τα μαζικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλοι συνάδελφοί τους σε άλλες περιοχές, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυναμική στα χέρια τους. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια, από αυτές τις ενημερώσεις, από αυτές τις συζητήσεις, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Είναι καλό σε μια περίοδο τόσο μεγάλης κρίσης να υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον παραγωγό και μαζί του, σε συνεργασία με αυτόν, προσπαθούν να δώσουν λύση στα προβλήματα. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της προβλήματα. Σίγουρα αντιμετωπίζουν όλοι οι εγωπροβατοτρόφοι κοινά προβλήματα σε όλη την επικράτεια, αλλά κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Το θέμα με το γάλα είναι παγκόσμιο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, αλλά μπορούμε τοπικά σε κάθε κοινωνία επιμέρους να το αντιμετωπίσουμε. Είτε παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, είτε παράγοντας καλύτερες ποιότητας προϊόντα, τα οποία θα πουληθούν είτε σε άλλες αγορές είτε σε καλύτερες αγορές. Από καλλιτεχνικό πατινάζ και αγώνες χόκι μέχρι μουσική παραδοσιακή, λάτιν και δίσκο και παραδοσιακούς χορούς, θα δείτε αν επισκεφτείτε αυτές τις μέρες τις Σέρες. Γίνονται στο πλαίσιο της γιορτής νεολαίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Σερών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωτα Σερών. Πού και πότε? Από χθες, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, έως και την 5η 11 Φεβρουαρίου 2018, στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Άνοιξε τις πύλες στο βράδυ της Παρασκευής η γιορτή νεολαίας με την επωνυμία Σερφάν 2018 στην πόλη των Σερών. Πρόκειται για μια νέα εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Σερών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας. Την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, οι Σεραίοι απόλαυσαν καλλιτεχνικό πατινάζ στο παγοδρόμιο που έχει εγκατασταθεί. Η πρώτη Σερφάν είναι νεανική γιορτή που ετοίμασε το Επιμελητήριο Σερών για τους νέους του νομού Σερών, για τις πόλεις του Σερών, να διασκεδάσουν. Έρχονται και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Έχουμε μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες θα κορυφώνονται κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε με καλλιτεχνικό πατινάζ. Είναι και πολλά μικρά παιδιά τα οποία παίρνουν μέρος και σε εθνικές ομάδες. Ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάποια συγκροτηματάκια. Την Κυριακή έχουμε έναν αγώνα χόκι επιπάγου από σεραϊκή ομάδα του Μασεραϊκού. Έχουμε διάφορες φιλαρμονικές. Θα έχουμε επίσης πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι θα έρθουν εδώ κοντά μας και θα χορέψουν. Θέλουμε τους νέους, θέλουμε και τους μεγαλύτερους σε ηλικία να διασκεδάσουν μαζί με το Επιμελητήριο Σερών για να αισθανθούμε καλύτερα, για να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο επιχειρήν, στην επιχειρηματικότητα. Πραγματικά ξεκινάμε με ένα καινούριο
θεσμό, το οποίο τον ονομάσαμε Σερφάν, απευθύνεται στην νεολαία μας. Καλό όλους τους νέους να έρθουν να διασκεδάσουν. Θα έχουμε πολλά event. Θα πάει μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Πιστεύω ο κόσμος να το στηρίξει. Ο χώρος είναι ωραίος. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς και πιστεύω ότι τα παιδιά μας θα περάσουν καλά. Παγοδρόμιο, τραμπολίνο, συναυλίες, μουσικά, παραδοσιακά δρόμενα και άλλες παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της διοργάνωσης, που θα κορυφώνονται κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Πλά στο κέντρο της πόλης μπορούν όλα τα παιδιά και όλοι οι μεγάλοι να έρθουν να το επισκεφτούν, να κάνουν το καλλιτεχνικό πατινάζ και να παρακολουθήσουν όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Στη συνεργασία με τους τοπικούς καταστηματάρχες, οι οποίοι ήθελαν να τονωθεί, επαναλαμβάνω, το κέντρο της πόλης, να δώσουμε μια νέα πλοή, αποφασίστηκε να γίνει σε αυτό το χώρο. Η Εθνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, η Εθνική Ελλάδος, μας κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ. Είναι ευκαιρία για όλους τους αιρέους να επισκεφτούν την οργάνωση αυτή, να γνωρίσουν τις μουσικοκαλλιτεχνικές παραδόσεις του νομού και οι επισκέπτες των Σερών. Οι εκδηλώσεις θα κρατήσουν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου και σας περιμένουμε όλους εδώ. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο Σερών που μας κάλεσε. Πολύ ωραία πρωτοβουλία και εύχομαι να γίνει θεσμός. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ice Guardian ασχολείται με όλα τα παγοδρομιακά αθλήματα. Καλλιτεχνικό πατινάζ, χόκκι επιπάγου και κέρλινγκ. Οι προπονήσεις του συλλόγου γίνονται στο παγοδρόμιο της Θεσσαλονίκης, που είναι μια μόνιμη εγκατάσταση. Οι ηλικίες που ξεκινάμε είναι τα 4 έτη σε όλα τα αθλήματα, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, για να έχουμε καλή εξέλιξη. Σήμερα ήθελα να δώσουμε μια παράσταση από αυτά που κάνουμε και δουλεύουμε τόσο καιρό. Παρόλο όμως οι συνθήκες, το παγοδρόμιο είναι μικρό εδώ πέρα και δεν είναι το κανονικών διαστάσεων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Δείξαμε μέχρι ποιο σημείο, ας πούμε, έχει φτάσει και η Ελλάδα, γιατί δεν είναι ένα άθλημα που είναι διαδεδομένο σε αυτή τη χώρα. Παρουσιάζουμε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε μέσα στο πάγο. Είναι εύκολο το να κάνεις πατινάζ, να κάνει κάποιο πατινάζ? Σε μερικούς μπορεί να φανεί δύσκολο, αλλά και είναι δύσκολο και σε μερικές στιγμές είναι και εύκολο. Ήρθαμε σήμερα από το Ρεοκαστρό για να εγκαινιάσουμε εδώ το παγοδρόμιο στις Σέρες και δείξαμε κάποια πράγματα από αυτά που δουλεύουμε και στο δικό μας το παγοδρόμιο. Εγώ κάνω πατινάζ 3 χρόνια. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να σας δείξουμε πώς κάνουμε. Παρόλο που δεν είναι τόσο καλές συνθήκες και το άθλημα αυτό είναι λίγο αδικημένο στην Ελλάδα, δεν βοηθάει δηλαδή το κράτος, προσπαθούμε το καλύτερό μας. Ναι, φαίνεται εύκολο. Φαίνεται δύσκολο από την αρχή, αλλά όταν αρχίζεις να το κάνεις και συνηθίζεις και σ' αρέσει. Ωραία, για πες μου και εσύ. Εγώ κάνω σχεδόν 4 χρόνια και δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται το πατινάζ, γιατί είναι επικίνδυνο και υπάρχουν πολλά ατυχήματα σε αυτό το άθλημα. Σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση που κάνει κάθε συμμετέχον σε ανθρώπινο ομοίωμα πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Πνεύματος από τον Ερυθρό Σταυρό, από εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών και διαθέτουν μακρά επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στις πρώτες βοήθειες. Στα πλαίσια της οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμα Μανουλή Παπά, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Πνεύματος και τον Ερυθρό Σταυρό. Το σεμινάριο, που χρηματοδοτήθηκε από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμα Μανουλή Παπά, έχει ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις, προκειμένου να παράσχουμε, αν χρειαστεί, πρώτες βοήθειες στον συνάνθρωπό μας. Πρόσφατα εκλειχτήκαμε ως εθελοντικός φορέας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μανουλή Παπά. Είχαμε συζητήσει μαζί με τον αντιδήμαρχο Φάνη Δεδούση. Γι' αυτό το λόγο, για να είμαστε έτοιμοι για κάθε απρόοπτο, όπως συμβάντα, όπως πρόσφατα υπήρξαν στην Αθήνα, παλιότερα και εδώ στο Δήμο μας, στο Πεθυλινό, με την καταστροφή με τις πλημμύρες, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε άτομα που είναι σε ανάγκη, με χέρια, με βοήθεια, πρώτες βοήθειες κτλ. Δόξα τω Θεώ, το κομμάτι αυτό έχει συμμετοχή και από τον κόσμο. Ήταν η πρώτη τέτοιου είδους σεμινάριο. Ελπίζουμε ότι
αφού το δέχεται ο κόσμος, να συνεχίσουμε και άλλες τέτοιες δράσεις ώστε να γίνουμε περισσότεροι και να έχουμε περισσότερη συμμετοχή φυσικά και σαν πολιτική προστασία. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος πρόσφατα εκλέχθηκε ως εθελοντικός φορέας πολιτικής προστασίας και όσα από τα μέλη του παρακολούθησαν το σεμινάριο θα λάβουν τη σχετική πιστοποίηση που χρειάζεται προκειμένου να καταχωρηθούν στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πλαίσια της οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις και ένας τέτοιος σύλλογος είναι ο Ορειβατικός Σύλλογος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν και την πιστοποίηση η οποία χρειάζεται για να εγγραφούν στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διοργανώνουμε σήμερα αυτό το σεμινάριο με τον Ερυθρό Σταυρό, με την χρηματοδότηση της κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου, ώστε και χρήσιμες πληροφορίες να μάθουν τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και την ανάλογη πιστοποίηση να πάρουν. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τον καθένα από εμάς. Όλοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά τις πρώτες βοήθειες και ειδικά όταν συμμετέχουμε σε κάποιους φορείς, σε κάποιους συλλόγους κτλ. Καλό είναι τουλάχιστον η πλειοψηφία του κόσμου να γνωρίζει από τέτοια πράγματα, από πρώτες βοήθειες. Εδώ στόχος είναι να γίνονται τέτοιες δράσεις κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο σε περισσότερους συλλόγους, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, ενημερωμένο και εκπαιδευμένο. Αγκρότικα 2018, 1 με 4 Φεβρουαρίου στη ΔΕΔ. Η μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματιών του αγροτικού κλάδου από όλο τον κόσμο. Όλες οι εξελίξεις στις καλλιέργειες, τις νέες τεχνολογίες, τους εξοπλισμούς, τα μηχανήματα και τα εφόδια. Αγκρότικα 2018, οργάνωση Χελέξπο. Πεινάω! Και το φαΐ τελείωσε. Πάρε το μεγάλο να παραγγείλει. Delivery, θέλω να παραγγείλω. Επειδή και τα ζωάκια έχουν ψυχή, τώρα σπάθες. Παίρνει με ένα τηλεφώνημά σας στο 2321052090 όλα τα είδη για τα κατοικίδια σας στην πόρτα σας. Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις προσφορές μας στα καταστήματά μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105 Β. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.laspalmas.gr. Las Palmas, τα πάντα για τα κατοικίδια σας. Ο Σύλλογος Αρακατσανέων Ομούς Ερανών Κατσαντώνης, οι φίλοι, τα μέλη και τα παιδιά των χορευτικών των τμήματων την Παρασκευή το βράδυ 27 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία του Συλλόγου πραγματοποίησαν την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας. Με στόχο πάντα τη διατήρηση και τη μετάδοση στη νέα γενιά των ηθών, των εθήμων και των παραδόσεων, ο Σύλλογος Αρακατσανέων Ομούς Ερανών Κατσαντώνης έκοψε την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στα γραφεία του Συλλόγου το βράδυ της Παρασκευής. Μέλη και φίλοι του Συλλόγου έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και ευχήθηκαν η νέα χρονιά να είναι γεμάτη δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπερημών. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και σώσουν και βοήθησουν ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και σώσουν και βοήθησουν ημίν. Πρεσβείς των Αγίων σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάντα το ένα κομμάτι το δίνουμε στον Χριστό, το άλλο στην Παναγία, το άλλο στον Άγιο Βασίλειο. Πολύ σωστά, είμαστε εδώ για την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας στα γραφεία του Συλλόγου μας, για τα χορευτικά αλλά τα μέλη και τους φίλους των Σαρακατσανέων. Η πρώτη εκδήλωση για το καινούριο έτος, όπως κάθε χρόνο έτσι και σήμερα. Ήδη η προσέλευση του κόσμου έχει αρχίσει. Σε λίγο περιμένουμε και τον Πάτερ για να έχουμε και την ευλογία της Εκκλησίας, για να ανταλλάξουμε χαιρετισμούς, χρόνια πολλά, να πάρουμε την ευλογία της Εκκλησίας μας για αυτή την καινούργια χρονιά και να δώσουμε όλοι μαζί, θα μπορούσα να πω, τις υποσχέσεις ότι και του χρόνου θα είμαστε ήδη και παραπάνω σε αυτό τον αγώνα το οποίο κάνουμε, για να μπορούσαμε να κρατήσουμε όλα αυτά τις αξίες και τα ιδανικά τα οποία προσβεύουν οι Σαρακατσάνοι. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του Συλλόγου, τονίζοντας πως ο Σύλλογος θα πρέπει να μείνει ζωντανός, πάντα όμως με τη συμμετοχή των μελών
και των φίλων, ενώ έθεσε τους στόχους για τη νέα χρονιά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αντί να επηρεάσουν και αντί να ατονίσουν τα θέματα του πολιτισμού, ίσα-ίσα τα ενθάρρυναν, και πιστεύω ότι αυτό σημαίνει γιατί ο πολιτισμός ήταν, θα είναι και θα είναι πάντοτε ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν θα μπορείς να τον βλάψει τίποτα. Είναι κυψέλη που κρατάει μέσα του ό,τι πιο όμορφο έχουμε εμείς οι Έλληνες. Όσον αφορά για τους στόχους τους οποίους με ρωτήσατε για το Σύλλογο, πάντοτε οι στόχοι μας είναι ρεαλιστικοί. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε καλά το έργο μας και τη δουλειά μας εδώ πέρα, με ό,τι δυνατότητες υπάρχουν. Οι πόροι έρχονται μέσα από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, δεν υπάρχουν άλλοι πόροι. Και ό,τι προγραμματίζεται γίνεται πάντοτε σε αυτές τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Φυσικά, όσον αφορά θέματα εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων που δεν χρήζουν ιδιαίτερης οικονομικής βαρύτητας, είμαστε πάντοτε παρόν. Αρκεί να γίνονται για τον σκοπό και να έχουν στόχο πράγματι τον πολιτισμό. Πάγια πεποίθησή μου και αντίληψή μου είναι ότι οι σύλλογοι πρέπει να είναι εκεί όταν μέσα από την παρουσία τους πραγματικά εκπροσωπούν αυτόν το οποίο το λόγο που γεννήθηκαν. Ο Σύλλογος Αρακατσανέων γεννήθηκε το 1971, όπως είπα, για να κρύψει μέσα και να φυλακίσει αξίες ιδανικά, ήθη και έθιμα και δίκαια. Αυτό λοιπόν κάνει, και όταν βγαίνει προς τα έξω για να το προβάλλει στους άλλους, το κάνει μόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ώρα. Αγαπητοί τηλεθεατές, από την τηλεόραση Επιλογές, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Σερφαν, η πρώτη γιορτή νεολαία.